μήπως να μην άφηνε στο σχολείο μας. Ναι, Εύα, πώς θα μείνουμε εμείς χωρίς εσένα? Ποιος θα μας δίνει τα δώρα? Ναι, Εύα, ποιος θα μας βοηθάει με τους καθηγητές και τους διευθυντές? Εύα, μην μας αφήνεις. Ακούστε, παιδιά, δεν ήταν επιλογή μου. Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω σε ένα καλύτερο σχολείο. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας ξεχάσω. Αλήθεια. Εύα, ποια θα είναι cool το σχολείο τώρα? Ποια θα είναι η πιο cool? Εσείς φυσικά, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τα ακούσατε, είμαστε οι πιο cool. Δεν τα γάμε, είναι οι καλύτεροι. Ναι. Και η Διάνο του Σανουρά θα είναι πάλι δημοφιλής εδώ. Φυσικά, μην τις αφήσετε καθόλου περιθώρια. Δεν πρέπει να νομίζω ότι είναι η πιο cool εδώ. Θα δεις, εμείς θα είμαστε πιο cool εδώ πέρα. Τέλεια. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να φύγω τώρα. Γεια σας, Εύα! Εύα, θα σου κάνω βιντεοκλήση στο Skype. Ναι, Εύα, εγώ θα σου στείλω μήνυμα. Θα σε παίρνουμε τηλέφωνο κάθε μέρα. Εύα, είμαι σίγουρη, δεν θα σε απογοητεύσουμε καθόλου. Γεια σας, παιδιά. Γεια! Ναι! Γιάννα! Εμείς είμαστε οι πιο cool τώρα. Ποιος είναι το αφεντικό του σχολείου τώρα? Άρτη, με ρωτάς, φυσικά και είμαι εγώ. Άρτη, δεν άκουσες? Η Εύα είπε ότι εμείς είμαστε τώρα τα αφεντικά. Ναι, και εμείς θα επιλέξουμε αρχηγό. Άκου, Μαρίζα, δεν θα διαλέξουμε κανέναν αρχηγό. Υπάρχει αρχηγός, είμαι εγώ. Ναι, ακολουθήστε με τώρα. Γεια σου, Εύα. Εύα, πας σπίτι, τα μαθήματα μόλις τώρα ξεκινάνε. Όχι, παιδιά, δεν πάω σπίτι. Θα σπουδάσω σε ένα άλλο σχολείο τώρα που είναι λίγο πιο cool. Εύα, κάνεις πλάκα? Εύα, πώς, γιατί, τι συνέβη? Τίποτα δεν συνέβη. Οι γονείς μου το αποφάσισαν. Τι βάψαμε. Ποιος θα μας δίνει τις απαντήσεις στον τεστ τώρα? Ποιος θα μας καλύπτει ως διευθυντή? Και ποια τεστ? Είμαι σχεδόν ερωτευμένος με την Εύα. Εύα, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορείς να μείνεις σε αυτό το σχολείο? Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Εύα. Θα σου τηλεφωνώ και θα σου στέλνω μηνύματα. Μπορεί να πάμε και σινεμά κάποια μέρα. Εντάξει, Ντίμα, στείλε μου και βλέπουμε. Εντάξει, Ντίμα, πάμε. Και ήρθε το τέλος. Η Εύα άλλαξε σχολείο. Ναι, Ντίμα, η Εύα άλλαξε σχολείο. Πρέπει να κάτσουμε να διαβάσουμε. Κανείς δεν μας βοηθήσει με τα τεστ. Τι να δες. Εύα, πού πας? Όλοι πάνε στο σχολείο τώρα και εσύ κάθεσαι και φεύγεις από το σχολείο. Διάνα, πάω να σπουδάσω σε ένα καλύτερο σχολείο. Να πάρει. Αλλάζει σχολείο? Διάνα, αυτό είναι τέλειο. Άστε να φύγει μακριά. Ναι, Διάνα, φεύγω από αυτό το σχολείο να πάω σε ένα πιο cool. Μην νομίζεις όμως ότι θα είσαι δημοφιλής ή κάτι τέτοιο. Δεν θα το επιτρέψω. Διάνα, τι λέει αυτήν? Τζούλι, περίμενε. Ξέρεις, Εύα, δεν χαίρομαι που φεύγεις από το σχολείο μας. Είσαι κακιά, αλλά νομίζω ότι είσαι καλό κορίτσι. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να γνωριστούμε καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι που φταίει. Άκου, Διάνα, δεν είσαι δημοφιλής σε αυτό το σχολείο και ούτε θα είσαι. Αυτό έχω μόνο να πω. Διάνα, μην ανησυχείς, άστε να φύγει. Δεν είναι πια σε αυτό το σχολείο. Τζούλι. Όπως και να ήρθαν τα πράγματα, έχουμε τώρα μια ευκαιρία να γίνουμε εμείς οι δημοφιλείς. Τζούλι, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω, ειλικρινά. Ακόμα και ο Ντίμα, πιστεύεις ότι θα την ξεχάσει τόσο εύκολα? Όχι, δεν θα την ξεχάσει. Είμαι σίγουρη ότι θα τη στέλνει συνέχεια μηνύματα και θα την παίρνει τηλέφωνο. Ή θα αλλάξει σχολείο για να σπουδάσει μαζί της. Ναι, Ντίνα, συμφωνώ μαζί σου, αλλά τώρα εμείς θα πάμε μέσα στην τάξη και θα πούμε στο αγόρι ότι εμείς είμαστε οι πιο δημοφιλείς. Ναι, Τζούλι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να διαγράψουμε αυτή την Εύα μια και καλή. Είμαι σίγουρη ότι ο Ντίμα θα την ξεχάσει και όλα θα γίνουν όπως ήταν πριν, μακάρι δηλαδή. Και ο Κεύ θα κάνει τις ασκήσεις για το σπίτι μαζί μου, πια δεν θα έχει που να τη γράψει. Ναι, Τζούλι, συμφωνώ. Τζούλι, ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς στο σχολείο? Εμείς. Ποιες είναι οι καλύτερες στον κόσμο? Εμείς. Ωραία, Τζούλι. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, δεκαγάμα, ποιοι είμαστε εμείς τώρα? Η συμμορία. Σωστά, και είμαστε οι πιο cool του σχολείου. Τώρα αυτά τα αγόρια από το 9α δεν θα κρύβονται πια πίσω από τη φούστα της Εύας. Ιαννά, και τι γίνεται με την Διάνα? Ήτανε cool κάποτε. Λέιλα, δεν άκουσες την Εύα? Εμείς είμαστε οι πιο cool τώρα. Και εγώ είμαι ο αρχηγός. Ναι, η Διάνα είναι το αφεντικό τώρα. Όσο για τη Διάνα, θα τις δείξουμε εμείς. Κεύ, τι θες, Ντίμα, ετοιμάσου για το μάθημα. Και κλείσε το βιβλίο, σκέψε τι θα κάνουμε μετά. Τι μετά, Ντίμα, δεν έχουμε όποιον να αντιγράψουμε. Πρέπει να διαβάσουμε. Και δεν εννοώ αυτό, πρέπει να καταλάβεις. Είμαι σχεδόν ερωτευμένος στην Εύα, σχεδόν. Αλλά πήγες άλλο σχολείο. Ντίμα, είσαι ό,τι να είναι. Της είπες να τη στείλεις μήνυμα, μπορεί να πάτε σινεμά. Άσε με να ετοιμαστώ για το μάθημα. Και δεν με καταλαβαίνεις. Πήγες άλλο σχολείο. Μπορεί να βρει κανένα αγόρι και να μην απαντάει στις κλήσεις μου ούτε στα μηνύματά μου. Άσε με, ρε, Ντίμα. Έχω δουλειά. Γεια σας, παιδιά. Ω, Κεύ, διαβάσεις βιβλίο, δεν μπορείς να τη γράψεις από κανέναν τώρα. Ντίμα, και εσύ τι γίνεται? Τι έγινε με την αγάπη σου για την Εύα? Είναι σαν κρυσταλλινή μπάλα που απλώς έσπασε έτσι.
Τζούλι, μην με διακόπτεις. Ετοιμάζομαι για το μάθημα. Ετοιμάσου, Κεβ. Αλλά να θυμάσαι ότι η Εύα έφυγε και δεν υπάρχει κανένας να σε προστατέψει πλέον. Ναι, Ντίμα και Κεβ. Τώρα εμείς είμαστε οι δημοφιλείς του σχολείου. Ναι, και όλα τα αγόρια από τις άλλες τάξεις θα είναι φίλοι μας τώρα. Σε βαρέθηκε η ψυχή μου. Δεν είσαι δημοφιλής. Δεν είσαι διευθύντρια. Διάνα. Τι λες, Ντίμα. Είναι δυνατόν. Ντίμα, κάνεις λάθος. Θες αλήθεια να δεις ποιοι είναι οι δημοφιλείς στο σχολείο μας. Μπορούμε και να τσεκάρουμε. Αυτή θα είμαι εγώ. Διάνα, πρέπει να αποδείξεις πρώτα ότι είσαι δημοφιλής. Θα το αποδείξω, Ντίμα. Διάνα, έχω μια ιδέα. Τι ιδέα, Τζούλη? Θα οργανώσουμε μια ψηφοφορία και θα ψηφίσουν όλοι το πιο δημοφιλή. Τέλειο, Τζούλη. Θα δεις, Ντίμα, όλοι θα ψηφίσουν για μένα και θα είμαι πιο δημοφιλής στο σχολείο. Σίγουρα, η πιο δημοφιλής. Η 10 γάμα σίγουρα θα ψηφίσει εναντίον σου. Κεβ και Ντίμα, θα δείτε. Πάμε, Διάνα. Δεν καταλαβαίνω, τι κάνετε? Εσείς φύγετε από την τάξη μας. Ακούστε, παιδιά, δεν υπάρχει πια η Εύα στο σχολείο μας. Είναι καιρός να βγάλουμε άκρη με αυτό το θέμα. Ναι, πρέπει να αποφασίσουμε μια και καλή ποια είναι η πιο δημοφιλή στο σχολείο. Τι συμβαίνει με εσάς? Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Η πιο δημοφιλή στο σχολείο είμαστε εμείς. Ναι, η 10 γάμα είναι καλύτερη. Διάνα, δεν νομίζω να συμφωνήσουν. Τζούλι, θα το κανονίσω. 10 γάμα είστε δειλή. Το ξέρετε ότι εγώ είμαι πιο δημοφιλή εδώ πέρα και φοβάστε. Αυτό είναι όλο. Ναι, είστε και καλά, cool. Δειλή. Ποιοι είναι δειλοί? Εμείς? Όλο το σχολείο ξέρει ότι εμείς είμαστε οι πιο cool εδώ. Και εγώ είμαι ο αρχηγός. Ωραία. Τότε θα το αποφασίσουμε μια και καλή. Θα ψηφίσουμε. Ναι, ο καθένας θα ψηφίσει για αυτό που θεωρεί πιο cool στο σχολείο. Ναι, και όποιος ψηφιστεί θα είναι ο πιο δημοφιλής του σχολείου μέχρι το τέλος των σπουδών. Και αν δεν εκλεγεί η Γιάννα? Αρτιέμαι, έχεις αμφιβολίες. Η Εύα είπε ότι εμείς είμαστε οι πιο cool. Γιάννα, μήπως δεν πρέπει να ψηφίσουμε? Ηρεμήστε, παιδιά. Συμφωνώ. Τζούλι, έλα κι εσύ. Ναι, Τζούλι, έλα κι εσύ. Λοιπόν, Διάνα, είσαι έτοιμη να χάσει? Μαρίσα, μόνο στον όνειρά σου. Φυσικά, η Διάνα αποφάσισε να δει ότι είμαι εγώ η πιο cool. Για να μην μιλάς τόσο. Παιδιά, να ψηφίσετε αυτούς που νομίζετε ότι είναι οι πιο δημοφιλείς στο σχολείο. Και μετά από αυτό θα βάλετε το χαρτί σε εκείνο το ροζ κουτάκι. Αχα. Λέλα, ποιο θα ψηφίσεις? Αρχαίοι, όλοι ψηφίσουν τον εαυτό τους. Διάνα, γιατί έτρεξες μακριά από τον κουτί? Ήταν δική σου ιδέα, έλα άνοιξέ το. Διάνα, μήπως φοβάσαι να ανοίξεις την κάλπη? Να φοβάμαι? Εντάξει, Ντίμα, θα ανοίξω εγώ το κουτί και θα δούμε ποιος είναι ο πιο δημοφιλής και ο πιο cool σε αυτό το σχολείο μέχρι το τέλος των σπουδών. Είστε όλοι έτοιμοι? Ναι. Πάμε, Διάνα. Λοιπόν, η πρώτη ψήφος είναι Διάνα. Εύα, αλήθεια τώρα, η Εύα έχει φύγει από το σχολείο μας. Ντίμα, εσύ ήσουν, έτσι? Όχι, δεν ήμουν εγώ. Ναι, σίγουρα, μας δουλεύεις όλους ψηλογαζί μου φαίνεται. Εντάξει λοιπόν, ας είναι η Εύα. Διάνα. Έχω ήδη δύο ψήφους. Να πάρει, δεν ξέρω ποιος μπορεί να ψήφισε για αυτήν. Γιάννα, εγώ δεν ψήφισα. Γιάννα. Γιάννα, ψήφισες τον εαυτό σου, είμαι σίγουρη. Διάνα, έχω ήδη τρεις ψήφους. Διάνα. Διάνα. Lady Diana. Και η τελευταία ψήφος είναι για Διάνα. Λοιπόν, στο σύνολο είναι 3. Δεν είναι αλήθεια, λες ψέματα. Διάβασε το, διάβασε το. Λέει Διάνα, εσύ έχεις μόνο μία ψήφο που είναι δική σου. Συμμορία! Γιάννα, εγώ ήθελα να ψηφίσω για σένα. Εντάξει, Γιάννα, ηρέμησε, έχεις χάσει. Παιδιά, ποια είναι η πιο δημοφιλή στο σχολείο? Διάνα! Να πάρει, η Εύα έφυγε, γι' αυτό ήταν. Ναι, Γιάννα, πρέπει να αποδεχθείς ότι έχεις χάσει. Διάνα, πάντα ήξερα ότι είσαι πιο cool. Ναι, Διάνα, μπορώ να είμαι φίλη σου. Ξέρεις, Διάνα, είσαι πιο cool από την Εύα. Ντίμα, τι κάθεσαι, σήκω.
Εντάξει, Διάνα, παραδέχομαι ότι έχασα. Ξέρετε τι, παιδιά, δεν θέλω να είμαι πιο δημοφιλής και πιο cool σε αυτό το σχολείο. Θέλω όλο να είναι εντάξει μεταξύ μας. Δεν θέλω να μαλώνουμε, να έχουμε κακές συμμορίες και όλα αυτά. Θέλω να ζούμε ειρηνικά. Ναι, θα είναι καλύτερα να είμαστε όλοι φίλοι. Φυσικά, παιδιά. Τώρα πάμε όλοι στις τάξεις μας και μετά πάμε για καφέ. Ναι, ναι, πάμε για καφέ! Διάνα, Διάνα, ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Φοβόμουν πως θα με διώξουν από το σχολείο αν δεν ήμουν με την Εύα. Ντίμα, είσαι σοβαρός τώρα? Ναι, είμαι. Ντίμα, δεν μου λες ψέματα δηλαδή? Όχι, δεν λέω. Εντάξει. Πάμε στην τάξη τώρα. Ναι, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε μια καφετέρια να το γιορτάσουμε. Ναι, ναι, πάμε. Αυτή πάλι ποια είναι? Μήπως γύρισε η Εύα? Να πάρει, μήπως γύρισε πίσω στο σχολείο μας? Ποια είναι αυτή? Να πάρει, δεν ξέρω ποια είναι, αλλά ρε Διάνα, αυτή είναι η ίδια με σένα. Αχα. Άκου, κορίτσι, ποια είσαι εσύ? Ποια είσαι εσύ και τι κάνεις στο σχολείο μας? Διάνα, τι κοιτάς? Είμαι η δίδυμη αδερφή σου. Και ξεκινώντας από τώρα είμαι η πιο cool και η πιο δημοφιλής από το σχολείο. Όχι εσύ. Διάνα, τι πρέπει να κάνουμε? Κοίτα, είναι τόσο όμορφη, νομίζω με γουστάρει. Αρχιέμαι, δεν βουλώνεις καλύτερα, λέω. Την πατήσαμε για τα καλά. Αχα, και άλλο καινούριο κορίτσι. Τι με κοιτάτε, δεν το καταλάβατε ακόμα? Έχω σοκαριστεί, τα προβλήματα μόλις άρχισαν. Παιδιά, κάντε μου like και κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι. Γεια σε όλους, γεια. Θα το αποδείξω, Ντίμα. Διάνα, έχω μια ιδέα. Διάνα, νομίζω δεν θα συμφωνήσουνε. Εγώ νομίζω... Τι είμαστε εμείς... Για να λιγότερα λόγια, καλύτερα να ψηφίσουμε για έναν που καλύτερα. Τι κοιτάτε εσείς χαμένοι? Εγώ είμαι καινούργια εδώ πέρα. Άλλη μία.